Μέμο μου, καλώς ήρθες στο Special Edition, στο Half Post. Καλώς σε βρήκα. Μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Μεγάλη χαρά και τιμή δική μου και μάλιστα πριν αρχίσει η παράσταση. Είμαστε λίγο πριν το Bend. Λίγο πριν το Bend. Βάλε μας λοιπόν σε αυτό το έργο, γιατί δεν το έχω δει. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο μου είπες ότι είναι η παράσταση της ζωής σου με την έννοια ότι είναι πολύ δυναμικό. Ακριβώς. Και ήθελε πολύ δουλειά από εσένα. Ανυπομονώ να το δω και έχω ακούσει τα καλύτερα σχόλια. Σε περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Θεατροχώρα, να τα πούμε. Θεατροχώρα από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Σκηνοθεσία λατρεία πια. Πέτρο Ζούλιας. Δεν είχα δουλέψει ποτέ με τον Πέτρο. Εγώ στον Πέτρο χρωστάω μεγάλη ευγνωμοσύνη και ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί. Γιατί με επέλεξε για αυτό το, για αυτόν τον ρόλο του Max στο Bend. Νομίζω ρόλο που κανείς δεν θα σκεφτόταν να μου τον προτείνει, γιατί ζούμε δυστυχώς στη χώρα της ταμπέλας, που εγώ έχω κάνει πιο ελαφρύ θέατρο, πάρα πολύ musical, και φαντάσου ότι όταν ο Πέτρος είπε κάπου ότι θα κάνει τον Bend μαζί μου, τον ρώτησαν αν θα κάνει τον Bend musical. Για να καταλάβεις πόσο... Νόμιζαν ότι δεν θα είναι το βαρύ. Νόμιζαν ότι αφού θα είμαι εγώ, θα το κάνουμε musical. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως έχουμε στο μυαλό μας, επειδή είσαι πολύ τάλαντος και τραγουδάς και... Ναι, έχω κάνει και πολύ τέτοιο θέατρο ούτως ή άλλως και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ο Πέτρος μου πρότεινε αυτό. Έχει ένστικτο ο Πέτρος. Έχει ένστικτο. Είναι μανούλα σε αυτά. Νομίζω ότι σου πηγαίνει πολύ αυτός ο ρόλος. Πιστεύω πως είναι ο ρόλος της ζωής μου, είναι ο ρόλος σταθμός για μένα. Είναι για μένα ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Γιατί κάνω κάτι που ο κόσμος δεν με έχει δει ποτέ και εκπλήσεται ευχάριστα. Φαντάσου ότι στο τέλος της παράστασης δεν μας αφήνουν να κλείσουμε αυλαία. Μας βγάζουν 15 φορές, 20 φορές υπόκληση, κλείνουμε, ξανανοίγουμε, ξαναβγαίνουμε, δηλαδή είναι πια αστείο, με την καλή έννοια αστείο. Ο κόσμος φωνάζει μπράβο, σηκώνονται κάποιοι όρθιοι, αυτό δεν μου έχει ξαδείχει ποτέ στα 25 χρόνια που είμαι στο... Ανυπομονώ. Πιστεύω ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη, μια πολύ σκληρή παράσταση. Σκληρή και βαριά παράσταση. Και μ' αρέσει που είναι σπάνιο να συμβεί να υπάρχει αυτή η ανταπόκριση του κόσμου. Ακριβώς. Σε μια βαριά αλλά πολύ αληθινή παράσταση. Ακριβώς. Πραγματεύεται λοιπόν το έργο, τη ζωή δύο ανδρών ερωτευμένων το 40 στη Γερμανία, ένα έργο που γράφτηκε όμως το 60 και κάτι. 79 γράφτηκε. Α, τώρα. Τόσο πιο μετά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι αληθινή ιστορία. Δεν είναι αληθινή ιστορία, αλλά η ιστορία είναι αληθινή. Δηλαδή, αυτό έχει συμβεί κατά κόρον στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Εμείς ξέρουμε ότι πάρα πολλές μαρτυρίες, πολλές ταινίες, πολλά βιβλία πάνω στους Εβραίους. Δεν ξέρουμε όμως τη ζωή των ομοφυλόφιλων μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι οποίοι είχαν ένα διακριτικό αντί για άστρο κίτρινο όπως είχαν οι Εβραίοι, είχαν ένα τρίγωνο ροζ. Άπειρες αυτές οι ιστορίες, οπότε γι' αυτό και την κάνει αληθινή την ιστορία αυτό το έργο. Δηλαδή ήσουν γκέι στη Γερμανία εκείνη την εποχή και πήγαινε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και άλλες ομάδες πληθυσμού πήγαιναν. Και οι Εβραίοι και οι Μαύροι και οι Ομοφυλόφιλοι και οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι κομμουνιστές. Και για τους Αθήγκανους έχω ακούσει. Οι Σιγκάνοι, όλες οι μειονότητες ή αν θες όλοι οι διαφορετικοί. Μια λέξη που για μένα πρέπει να καταργηθεί πια το 2020. Δεν υπάρχει διαφορετικός άνθρωπος. Υπάρχει άνθρωπος, έτσι. Και το λυπηρό είναι ότι αυτό το έργο πραγματεύεται έννοιες 80 χρόνια πριν, που είναι και σήμερα στο προσκήνιο. Έχουμε βία, ομοφοβία, φοβίες γενικά, αποξένωση, ρατσισμό. Αυτές οι έννοιες είναι πολύ σημερινές. Μέμο μου, είμαστε πολύ καλύτερα όμως σήμερα. Σίγουρα δεν πολύ είμαστε, καλύτερα. Δεν είμαστε, λες, στο επίπεδο που θα... ναι. Δεν έχουμε στρατόπεδα. Δεν έχουμε που θα ήθελα να... Ναι, βλέπουμε τον ρατσισμό, έτσι. Ναι. Βλέπουμε την ακροδεξιά πως ανεβαίνει. Βλέπουμε την ομοφοβία ακόμα και στην Ελλάδα. Ίσως σε άλλες χώρες δεν υπάρχει ομοφοβία τόσο έντονη όσο εδώ.
Και έχουμε κάνει βήματα μπροστά, δεν το συζητώ. Ναι. Βλέπουμε και είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η νεολαία σήμερα στα σχολεία δεν θα παραγωνίσει τον παχουλό, τον θηλυπρεπή, τον άνθρωπο που φοράει γυαλιά. Παλιά κορόιδευαν τα παιδιά, ανθρώπους, παιδιά μάλλον που ήταν διαφορετικά, εντός εισαγωγικών πάντα. Οπότε ναι, έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Θέλουμε νομίζω άλλο, όμως θέλουμε αρκετή δουλειά για να φτάσουμε σε ένα σημείο καλό. Ιστορία αγάπης, βάλε μας. Και τι μέσα στο πνεύμα του έργου. Αυτό που... Έχει και ιστορία αγάπης, φαντάζομαι. Έχει τρυφερότητας. Έχει. Απλά αυτό που πάντα λέω και ίσως έχει περάσει και λάθος εντός εισαγωγικών επικοινωνιακά είναι ότι η ιστορία αυτών των δύο ανδρών είναι η αφορμή για να γίνει αυτό το έργο και να δούμε... Μάλλον να βιώσουμε αυτές τις έννοιες που είπα, την ομοφοβία, την αποξένωση, τον ρατσισμό, τον φασισμό. Είναι η αφορμή. Δεν είναι ένα love story αυτό το έργο δύο ανδρών. Mm. Είναι η αφορμή για το έργο που βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας. Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι ο Max, για να σου πω και για το ρόλο, είναι ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, για κανέναν, δεν έχει πάρει αγάπη, ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και είναι ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο αχαλήνωτο σεξ, αλλάζει συντρόφους, μέσα στα ναρκωτικά, με πολλά συμπλέγματα, πολλά κόμπλεξ, ένας άνθρωπος αλλού. Και βλέπουμε την πολύ τρυφερή και μαγική και εγωιτευτική, αν θες, πορεία αυτού του ανθρώπου από αυτό που μόλις περιέγραψα, στο να ερωτευτεί έναν άνθρωπο επί της ουσίας, να τον αγαπήσει, να κάνει θυσίες για αυτόν, δηλαδή τούμπα όλο, μέχρι να φτάσει στη λύτρωση που είναι ο θάνατος. Είναι η λύτρωση ο θάνατος. Είναι η λύτρωση, γιατί πια αυτός ο άνθρωπος τα χάνει όλα. Υπάρχει με έναν σύντροφο στην αρχή του έργου, ο οποίος σκοτώνεται και μέσα στο στρατόπεδο ερωτεύεται τον σύντροφο αυτόν, για τον οποίο κάνει όλη αυτή την αλλαγή του χαρακτήρα του. Και αν έχει χάσει τόσα πολλά, χάνει τον σύντροφο του, χάνει και τον έρωτα της ζωής του, πια δεν υπάρχει καμία πια διέξοδος παρά μόνο ο θάνατος. Κανένα νόημα. Και αυτό είναι και το συγκινητικό του χαρακτήρα αυτό. Μέχρι το Πάσχα θα πάει όλη τη χρονιά. Ναι, θα πάει όλη τη σεζόν και... Θα ήθελες να είναι μια παράσταση που θα κάνετε περιοδία το καλοκαίρι, να το δει και κόσμος που ίσως είναι δύσκολο. Για περιοδία είναι δύσκολο έργο. Είναι δύσκολο, φαντάζομαι. Δεν είναι καλοκαιρινό έργο, ούτε για ανοιχτό. Βέβαια δεν ξέρω ο Πέτρος τι θα κάνει και πώς. Μακάρι να το κάνουμε. Για να δούμε. Η τηλεόραση, Μέμου μου, ο κινηματογράφος, πόσο στην ψυχή σου είναι, δηλαδή είναι κάτι που το θες, είναι... Ενώ έχω κάνει κάποια guest σε κάποιες σειρές, έχω καιρό να κάνω serial. Θα το ήθελες να κάνω όμως... serial. Θέλω πάρα πολύ να κάνω ξανά ένα comeback με μια σειρά καλή. Αυτά που μου έχουν προταθεί μέχρι τώρα ήταν πράγματα που δεν με ενδιέφεραν, οπότε και δεν τα έκανα. Θα κάνω ένα guest του Κωνσταντίνου του Μαρκουλάκη, το καινούργια σειρά, το Doc που κάνει το γιατρό, μια πολλά υποσχόμενη σειρά. Με τον Κωνσταντίνο και την Στεφανία Τιγουλιώτη που θα κάνει την σύζυγό μου. Αλλά θέλω ή από την καινούργια σεζόν ή από του χρόνου να κάνω ένα serial έτσι. Το θέλω πάρα πολύ. Φέτος δεν ήταν εφικτό γιατί με τον Μπεντ δεν μπορώ. Είναι τέτοια η κούραση. Τέτοια η σωματική κούραση σε αυτή την παράσταση που δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω τηλεόραση. Είναι η καλύτερη παράσταση που έχεις κάνει. Νομίζω πως ναι. Ήρθε ο Σταμάτης ο Φασουλής που έχουμε κάνει μαζί 8 δουλειές. Θα μπορούσαμε να μην το πει γιατί μαζί έχουμε δουλέψει 8 φορές. Ενώ με τον Πέτρο έχω δουλέψει πρώτη φορά και μου λέει: είναι ό,τι καλύτερο σε έχω δει. Τι λες, μπράβο του. Ό,τι καλύτερο σε έχω δει, μου λέει. Δεν έχει κάνει κάτι καλύτερο. Αν σου έλεγα ένα όνειρο, ένα στόχο που έχεις για το μέλλον. Αφήνω το σερίαλ τώρα αυτό. Ένα ρόλο, ένα έργο, μία σκηνή.
Τι θα ήταν? Πάντα το όνειρό μου ήταν να κάνω το Sunset Boulevard του Weber. Το musical αυτό που είχε γίνει με την... είχα την τύχη να δώσει σκηνή την Glenn Close στο Λονδίνο πριν 5 χρόνια, που το αναβίωσε, γιατί το είχε κάνει πριν 20 χρόνια. Με το Φασουλή, λέγαμε, θα το κάνουμε στο Παλάς, δεν έγινε ποτέ. Ελλάδα θες να το κάνεις? Ελλάδα, ναι, Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το musical ποτέ. Musical πάλι, δεν ξαναγυρίζω. Ναι, αλλά είναι ένα μεγάλο musical. Ναι. Είναι η αγαπημένη μου μουσική το Sunset. Δεν είναι δηλαδή, να πεις, θέλω να κάνω επίδαυρο αυτό. Όχι, όχι, δεν έχω κάνει. Θέλεις να κάνεις το Sunset. Έχω φτάσει μέχρι το Ηρώδιο με το Ματωμένο Γάμο. Ή την Εροφίλη, δεν θυμάμαι, να τα δύο. Αλλά δεν έχω κάνει επίδαυρο. Ναι, θα ήθελα, αλλά δεν είναι ότι θα... είναι το όνειρο της ζωής μου να παίξω στην επίδαυρο. Αν κάτι θέλω, που ποτέ δεν έχω σχέδια, δεν λέω θέλω αυτό σε 5 χρόνια, γιατί δεν ξέρεις αν θα ζεις σε 5 χρόνια. Δηλαδή, είναι γελίο να κάνουμε όνειρα σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρουμε αν θα μας πατήσει αυτοκίνητο σε 5 λεπτά. Πάω ξύλο να μας πατήσει, αλλά όνειρα μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα δεν το συζητώ. Αν δεν μας πατήσει δεν αυτοκίνητο. Δεν το συζητώ. Τι βαξίλο. Ναι. Δεν έχουμε όλα ξύλο. Μαζί, ναι, δεν έχουμε ξύλο. Το πάτωμα. Το πάτωμα. Αυτό που θα ήθελα είναι να συνεχίσω να κάνω δουλειές για τις οποίες είμαι περήφανος και να συνεχίσω να υπάρχω στο χώρο, γιατί από αυτό ζω. Αυτό μόνο, να είμαστε καλά, να κάνουμε ωραίες δουλειές και να αφήσουμε πίσω μας αυτές τις κρίσεις που έχουμε περάσει, τις οικονομικές, με τις ιώσεις και τους COVID. Σ' αφήνω. Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ ξέρω πάρα ότι πολύ. Πρέπει να πας να προετοιμαστείς για να καταθέσεις και απόψε ψυχή. Ακριβώς. Και σου υπόσχομαι ότι τώρα, έστω και κουτσί, θα έρθω. Σε περιμένω περαστικά, σιδερένια. Σε ευχαριστώ όποτε πολύ. Θελήσεις, εγώ είσαι θα χαρώ πάρα πολύ. Θέλω να το δω. Βεβαίως. Σε φιλώ. Φιλιά πολλά.